Nati, bravo. Ya está espellado. Ya está espellado. Y παιδιά, έχω να σας πω ότι εμείς πανηγυρίζαμε με το σπίτι μας. Ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι για την ατμόσφαιρα αυτή που δώσατε πάνω στη σκηνή, για την ενέργεια που δώσατε και είμαστε πολύ, πολύ περήφανοι για εσάς. Συγχαρητήρια από όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ελλάδα που μας υποστήριξε από την αρχή και η Panic Records που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Μπράβο. Panic Records, ο Ερωδιός που ήταν μαζί με τα πρώτα μας βήματα, όλοι οι άνθρωποι μας στήριξαν και κάνανε το να είμαστε σε εκείνη τη σκηνή πραγματικότητα. Τα δώσαμε όλα, δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό και περάσαμε καλά το νούμερο ένα. Πώς αισθανθήκατε πάνω στη σκηνή, παιδιά, εκείνη την ώρα? Εντάξει, δεν υπάρχει το συνέστημα όταν είσαι εκεί πάνω. Είναι μια απίστευτη εμπειρία. Είναι καταπληκτικό όλο το ταξίδι, από τα promo tour μέχρι εκείνο το live, ο ημιτελικός. Το ότι περάσαμε στον τελικό είναι όλο τεράστια εμπειρία. Το ότι περάσατε στον τελικό καταρχήν ήταν ένας μεγάλος παναγυρισμός πρώτος για την Ελλάδα. Θα το επιβεβαιώσουν εδώ και τα παιδιά μου, ο Παρτσόλης και ο Κασπίρης, οι οποίοι ήταν οι ρεπόρτες μας που ήταν εκεί πέρα όλη την ώρα μαζί σας και μας μεταφέρανε το κλίμα. Το θέμα είναι, πείτε μου λίγο, ξέρω κι εγώ και εμείς απογοητευτήκαμε με το αποτέλεσμα, φαντάζομαι κι εσείς. Πείτε μου λίγο πώς αισθανθήκατε μετά που εσείς δώσατε το καλύτερο σας σε αυτό παρά το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για αυτό που είδατε χτες και στον ημιτελικό. Ίσως ναι, δεν περιμέναμε να καταλήξουμε σε εκείνη τη θέση, αλλά... Για εμάς είστε οι πρώτοι. Ναι. Για εμάς είστε οι πρώτοι. Και εδώ fan club εδώ για τα παιδιά να τους στείλει. Για εμάς είστε οι πρώτοι. Όπως λένε και τα παιδιά το στούντιο, και για εμάς είστε οι πρώτοι. Ακούτε... Και χωρίς μουσια. Αν θέλετε να τους ρωτήσετε κάτι, έχουν επιστροφή. Μας ακούνε τα παιδιά. Καταρχήν συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο, είστε εξαιρετικοί χτες. Πολύ ωραία παρουσία. Και καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είστε λίγο στεναχωρημένοι σήμερα. Είμαστε και εμείς μαζί σας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό που είστε τόσο νέοι, κάνετε τόσο καλή δουλειά. Όχι, δεν είμαστε στεναχωρημένοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχουμε κοιμηθεί. Είναι άλλη μια ώρα ύπνο. Είμαστε με μια ώρα ύπνο. Οπότε εντάξει, για να αναμενόμενο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είδα μια φωτογραφία στο διαδίκτυο, δεν θυμάμαι πού, που είχαν με την Κονσίτα. Πώς ήταν οι σχέσεις τους? Πώς ήταν οι σχέσεις τους? Πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Κονσίτα και με όλους τους διαγωνιζόμενους. Ναι. Ήμασταν όλοι σε ένα ουσιαστικά τετράγωνο τα καμαρίνια μας και ήταν σαν μια μικρή πλατεία αυτό που συνέβαινε εκεί πέρα έξω από το venue, στο backstage, και όλοι γνωριζόμασταν με όλους και όλοι ήμασταν μια αγκαλιά. Παίζαμε κιθάρες, τραγουδούσαμε, τα πάντα. Πώς σας φάνηκε που μια τόσο κεντρική συμμετοχή όπως η Κονσίτα, η οποία προκάλεσε περισσότερο με την εμφάνισή της, είναι την πρώτη θέση? Ορίστε, μιλάγατε και οι δύο ταυτόχρονα, κύριε. Συγγνώμη. Πώς σας φάνηκε που μια τόσο κεντρική συμμετοχή όπως η Κονσίτα, μια εμφάνιση που δεν έχουμε ξαναδεί, πήρε την πρώτη θέση? Αρχικά, πέρα την εμφάνιση, να πούμε ότι είναι τεράστια φωνή. Ναι. Πάρα πολύ καλή φωνή. Και μια πάρα πολύ ωραία παρουσία. Είχε, για μένα είχε από τις καλύτερες παρουσίες. Ήταν πολύ απλή και δυναμική. Έκανε αυτό ακριβώς που νομίζω προοριζόταν. Είναι γενναίο, νομίζω. Είναι πολύ γενναίο να βγαίνει ο άλλος ακριβώς όπως θέλει να είναι και να λέει ότι εγώ είμαι αυτό. Άμα θέλετε να με αγαπήσετε, με αγαπάτε και την αγάπησε όλη η Ευρώπη. Μπράβο, ένα χειροκρότημα εδώ να τους αποδεσμεύσω. Rise up! Freaky Fortune Risky, εκείνη θα τους αποδεσμεύσω, γιατί οι γλυκοί συνάδελφοι από άλλα κανάλια μου έχουν δώσει προτεραιότητα λόγω του ζωντανού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό. Όλη την Ελλάδα και που μας στήριξε όλο αυτόν τον καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να έρθω εδώ στα αγόρια μας εδώ του Αντένα. Του Αλφα, είναι. Εντάξει, μην με απολύσετε. Και βγαίνουν άλλοι ρεπόρτερ. Παιδιά, πείτε μας πώς ήταν η θέση ατμόσφαιρα στο τελικό. Καταρχήν να πω ότι τα παιδιά έκαναν μια πραγματικά υπέροχη εμφάνιση και φαίνεται, νομίζω, από τα εσωτερικά που έχουμε καταγράψει, το πώς αντέδρασε ο κόσμος, το πώς ξεσηκώθηκαν όλοι μέσα στο venue. 12.000 κόσμος ζητοκράβγαζε και φώναζε στους ρυθμούς του Rise Up. Ήταν μια βραδιά thriller, με πολλές εκπλήξεις. Μια βραδιά που από την αρχή είχαμε πει ότι μάλλον θα γίνουν ανατρεπτικά πράγματα, όπως και τελικά έγιναν. Και βέβαια είναι Eurovision. Νίκο.
Πες μου πώς ήταν η εμπειρία σου εκεί στην Κοπενχάγη. Πολύ ωραία μου. Ήταν ωραία. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος και με τα παιδιά που πέρασαν εξαιρετικά. Γιατί πέραν του αποτελέσματος, όταν βλέπεις ότι τα παιδιά μας είχαν τέτοια αποδοχή από, από τους γυροφάνς, χαίρεσαι και το καμαρώνεις. Καλά, και η Κοντσίτα είχε η Αυστρία. Το λέγαμε για χθες στις συνδέσεις μας. Εντωμεταξύ ο Γιώργος ο Κασπίρης λες και είχε πάει Αλκατράζ. Κοίτα, Μούσια, Νύστα. Αλκατράζ, είναι και ίδιο πραγματικά. Τόμα τα και δύο. Πολύ μεγάλο αγώνα του ρεπορτάζ εκεί πέρα για να μας... Γι' αυτό το λόγο θα τους αφήσουμε να πάνε να ξεκουραστούν. Γιατί έχουν μια δύσκολη εβδομάδα. Να κοιμηθούν, έχουν αποκλειστικά πλάνα και ρεπορτάζ που θα δούμε στον Αλφα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στις εκπομπές. Και να τους ευχαριστήσουμε για το Σαββατοκύριακο και για τις συνδέσεις που κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Εμείς πολύ. Καλή συνέχεια. Μπράβο, Μαράνε. Πάρα πολύ ευχαριστούμε.